Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα πιάσω το νήμα από εκεί που έμεινε στην προηγούμενη συζήτηση, ακούγοντας τον συνάδελφό μου τον Παύλο Τσίμα να συνομιλεί με τον κύριο Μπουρλά και να περιγράφουν αυτή την πανδημία περίπου ως πόλεμο. Δεν με ακούτε καλά? Δεν ξέρω. Ακούγομαι καλά? Λοιπόν, έλεγα ότι περιέγραφε την πανδημία ως πόλεμο ο κύριος Μπουρλά και δύσκολα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί του. Εγώ θα την περιέγραφα ως μια πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε ξαφνικά, μας έπιασε όλους απροετοίμαστος, αλλά είναι ευτυχές ότι τουλάχιστον οι προηγουμένες χώρες έχουν κατορθώσει να τη θέσουν σε έναν έλεγχο. Και όταν η πυρκαγιά τίθεται από έναν έλεγχο, αρχίζει και σκάει το πρώτο χαμόγελο. Οι συνομιλητές μου, οι προσκεκλημένοι μου σήμερα, είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι για να μας διαφωτίσουν, εμένα πρώτο και μετά όλους εσάς, τι αφήνει πίσω της αυτή η πανδημία, γιατί να ρωτήσω το πότε θα τελειώσει, είμαι βέβαιος ότι δεν θα πάρω σαφές απάντηση, δεν θα πάρω σαφή απάντηση, αλλά ίσως πάρω σαφή απάντηση στο τι διδάγματα, τι εμπειρίες μας έχει δώσει αυτή η πανδημία, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την πανδημία, όχι μόνο για να την αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια, αλλά και για να θωρακίσουμε περισσότερα τα συστήματα υγείας τα οποία δοκιμάστηκαν, αν όχι σε όλες τις χώρες, στην πλειοψηφία των χωρών που τη χτύπησε. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Pierre Delsaux που είναι μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της νεοσύστασης αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων στην υγεία και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και στη συνέχεια να ευχαριστήσω όλους τους υπόλοιπους, τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα που είναι μαζί μας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη και βεβαίως τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε από όλες τις πλευρές την οπτική που περιέγραψα. Από την οπτική των εμπειρογνωμόνων, από την των τεχνοκρατών, των επιστημόνων και βεβαίως της πολιτικής. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Delsaux. Δεν θα κάνω ερωτήσεις με την έννοια της συνέντευξης όπως το έχω συνηθίσει. Είναι και ο χρόνος περιορισμένος, άρα θέτω ένα γενικό ερώτημα προς όλους και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βάλει τη δική του πινελιά. Το ερώτημα, το μοναδικό που θέλω να θέσω είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κρίση της πανδημίας από εδώ και πέρα και πώς μπορεί να μας βοηθήσει η εμπειρία των τελευταίων 24 μηνών για να θωρακίσουμε καλύτερα τις κοινωνίες και κυρίως τα συστήματα υγείας τα οποία είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν και άλλες προκλήσεις στο μέλλον. Παρακαλώ. Thank you very much and good afternoon to everybody and thank you very much for having invited me to this very prestigious forum. It's a very simple question but difficult answer. I believe if we look at the lesson from the COVID crisis, we need to look at certain aspects. First of all, health issues are fundamental. Which may or might not have always been the perception, but now we've realized that if you don't invent health issues, you will be faced with an economic crisis when there is a new health situation which happens. Second element, nobody was really ready for such a crisis. And nobody in the world, actually, was ready for such a crisis. And third element, which was also extremely important, when you are faced with such a situation, only a common European response is a way forward. You know, we have seen that member states we have tried to decide and to go alone did not work. So we need to work together. Now, are we out of the crisis? I would love to say yes, we are out of the crisis. But unfortunately, I'm afraid we are not yet out of the crisis. Nobody knows what's going to happen after the summer. And that's the situation. And if you look at the current situation now in several member states, we know that the situation is actually deteriorating in quite a number of member states in Europe. So that's something we need to take into account. Now, what do we do for the future? First of all, we need to anticipate better.
we need to be prepared better in advance. We need to monitor future health threats. And I believe this is something which is fundamental. We need to put into place mechanisms to try to be able to detect any health threat anywhere in the world which could potentially affect Europe. That's the first element. Second element, we need to invest in research and innovation. You know, you've seen Mr. Bourla talking about the mRNA vaccine, but they did not appear like this overnight. It's actually the results of long-term investment in research, which were ready and available when the crisis occurred. So we need to do the same thing. We need to continue to invest in future research because we believe this is something which is important. Third element, we need to build medical countermeasures. You know, we are all wearing masks, but should I remind you at the beginning of the crisis when nobody had masks, actually, nowhere in Europe, where gloves were absent and so on. So we need to be better ready. We need to actually organize ourselves to do stockpiling, to try to take, to put into a place certain medical countermeasures. And finally, we need to look at the rest of the world because we know now that health issues are global. We don't live in isolation. You cannot close the borders to a disease. We know that, you know, Omicron started in South Africa. In a few days, it was in Europe. And when it was there in Europe, after one day, 2 weeks later, it was almost everywhere. So that we cannot close the borders. So we need to take that international dimension into account, and we need to work and to cooperate with our international partner. I will stop here, not to be too long at this stage, and then I will continue to respond to your questions. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ τον κύριο Delsaux. Θα περάσω τώρα στον κύριο Τσιόδρα, τον καθηγητή μας, τον αγαπητό, ο οποίος ήταν η πρώτη φωνή όταν μας βρήκε αυτό το κακό, που στην αρχή μας παρακάλεσε να προσέχουμε, στη συνέχεια να εμβολιαστούμε και ήταν πάντα μια καλή πηξίδα για μας, ακόμα και όταν ξεφεύγαμε, γιατί θεωρούσαμε τα πράγματα είτε πολύ εύκολα, είτε πολύ επιπόλαια. Κύριε Τσιόδρα, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα 2 χρόνια τι κερδίσαμε, τι μας έδωσε η επιστήμη, που μας έδωσε πάρα πολλά, και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Ναι. Πρέπει να μιλήσω ελληνικά ή αγγλικά. Ελληνικά. Έχει μετάφραση ο κύριος Τσιόδρα. Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι. Μια ευκαιρία να συμμαζευτούμε και να δούμε τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια. Το καλοκαίρι αυτό είναι σημαντικό. Αναμένεται να υποχωρήσει η πίεση από τον ιό. Πρέπει να δούμε προσεκτικά αυτό που οι Ευρωπαίοι ονομάζουν after action review, δηλαδή να δούμε, να ανασκοπήσουμε τις δράσεις μας, το πού πετύχαμε, πού χάσαμε, ποια ήταν τα ελλείμματα, τι αφορούσαν αυτά και να δούμε πού μπορούμε να επενδύσουμε καλύτερα. Χρειάζεται συντονισμός. Χρειάζεται να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε κάποια πράγματα που δούλεψαν σωστά. Για παράδειγμα, στην επιτήρηση. Πρέπει να περάσουμε σε μια επιτήρηση που δεν θα αφορά απλά αριθμούς περιπτώσεων. Θα είναι μια επιτήρηση που θα αφορά σοβαρή νόσο, θα αφορά αποτελεσματικότητα εμβολίων, θα αφορά αποτελεσματικότητα φαρμάκων. Μια επιτήρηση που θα συμπληρωθεί από νέα συστήματα. Δοκιμάσαμε το καλοκαίρι του 20 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και έλεγχο στα σύνορα. Το δημοσιεύσαμε σαν Έλληνες επιστήμονες στο περιοδικό Nature. Τέτοιου είδους συστήματα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία επιτήρησης που αφορά τη δημόσια υγεία. Συστήματα επιτήρησης που αφορούν τα λύματα, αυτό που ονομάζουν οι άλλοι wastewater, αυτά που τα θεωρούμε χαμένα, δεν είναι χαμένα, και μπορούν μάλιστα να δώσουν και μια πολύ καλή εικόνα, όχι μόνο για το SARS, αλλά και για άλλους ιούς. Να περάσω στο θέμα το πώς μπορεί κανείς να είναι έτοιμος. Μίλησε ο αγαπητός κύριος Delsaux, ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της ΧΕΡΑ, για stockpiling. Εγώ λέω να κοιτάξουμε τα εμβόλια και τα therapeutics, τα θεραπευτικά μας σχήματα. Χρειαζόμαστε καλύτερα εμβόλια.
απολαύσαμε τα ωφέλη ενός εμβολίου που είχε ευρύτατη κάλυψη, κάλυπτε και για μόλυνση στην αρχική φάση της νόσου, όχι μόνο για σοβαρή νοσοκεθεραπεία, και τώρα χάνουμε την προστασία από τη μόλυνση. Σιγά-σιγά, όλο και περισσότερο. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας εμβολιασμένους ανθρώπους που έχουν κολλήσει. Ευτυχώς, το εμβόλιο διατηρεί προστασία για σοβαρή νόσο και θάνατο. Και μην ξεγελιέστε από αυτό που διαβάζει ο κόσμος, ποσοστά εμβολιασμένων. Ακριβώς αυτό θα σας ρώταγα και εγώ. Γιατί αν ήμασταν 100% εμβολιασμένοι, το 100% στις μονάδες μας θα ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καλή απάντηση στο εμβόλιο και αναγκάστηκε να μπουν στη μονάδα γιατί δεν τα κατάφερε ο οργανισμός τους να ανταποκριθεί. Εκεί πρέπει να πάμε σε άλλη διαδικασία, να πάμε σε αυτό που ονομάζουν οι Αμερικανοί test to treat, δηλαδή ελέγχω και θεραπεύω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Άρα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή την ωφέλεια που πήραμε από το εμβόλιο, την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε αυτή τη φάση και ακόμα και με modeling από κομπιούτερ να αποφασίσουμε για τα νέα εμβόλια, τις νέες δοσολογίες εμβολίου. Υπήρχε τεράστια διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και στη δόση του εμβολίου. Και γι' αυτό βλέπετε και διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές χώρες. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμβόλια που είναι πιο ευρεία, έχουν καλύτερη επίδραση στο νοσηλιακό μας σύστημα και ισχυρότερη μνήμη, και εμβόλια που δεν θα τα κάνουμε 3 και 4 φορές το χρόνο. Θα κάνουμε μια φορά το χρόνο ή μια φορά κάθε 2 χρόνια. Άρα πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα πολύ. Τη θεραπευτική, χρειαζόμαστε να δούμε νέες θεραπείες, οι οποίες θα τεσταριστούν όχι σε ανεμβολία στο πληθυσμό, όπως έγινε μέχρι σήμερα, αλλά σε εμβολιασμένο πληθυσμό. Αυτού του είδους οι μελέτες θέλουν πολλές χιλιάδες άτομα και δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε μια χώρα. Θέλουν πολλές χώρες. Τώρα, όσον αφορά την προστασία μας, πέραν των μασκών που ελπίζουμε κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από αυτές, η ποιότητα στον εσωτερικό αέρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Μέσα σε αυτό το χώρο, το να εξασφαλίζεις καλό αερισμό ή και καθαρισμό του αέρα με σύγχρονη τεχνολογία θα είναι απαραίτητο τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στους συνεδριακούς χώρους, αλλά σε χώρους που μαζεύονται άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, τα νοσοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και φυσικά να δούμε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα για μια αερογενώς μεταδιδόμενη νόσο πολύ πιο σοβαρά. Χρειάζεται να ενισχύσουμε το capacity, την ικανότητα του συστήματος υγείας να αποκρίνεται. Ιδιαίτερα το φθινόπωρο, ίσως ο Υπουργός πει περισσότερα μετά, που μας έρχεται, να έχουμε ετοιμότητα εργαστηριακή να αλληλουχίσουμε τον ιό και να διαπιστώσουμε πώς εξελίσσεται ο ιός. Θα τελειώσω με 2 άλλα μικρά σχόλια. Το ένα αφορά αυτό που είπατε, την επικοινωνία με τον κόσμο, με απλά, καθαρά μηνύματα, τα οποία δεν αποπροσανατολίζουν, τα οποία δεν πανικοβάλλουν, τα οποία βοηθάν τον άνθρωπο να περάσει τη γέφυρα της αμφιβολίας προς μια κανονική ζωή. Όχι τα μηνύματα τα οποία τον αποπροσανατολίζουν. Αυτή η επιδημία της πληροφορίας με κακό τρόπο δοσμένης αδίκησε την επιστήμη, έκανε κακό στην επιστήμη και δυστυχώς θα συνεχίσει να κάνει κακό στην επιστήμη. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε εσείς και πρέπει να βοηθήσουν και οι επιστήμονες με απλά λόγια, με ομοιογένεια, να παρουσιάζουν το επιστημονικό μήνυμα καθαρά στον κόσμο για τις νέες θεραπείες, για την εξέλιξη του ιού, για ενδεχομένως τα νέα εμβόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα τελειώσω με την αλληλεγγύη που είπε ο αγαπητός κύριος Delsaux. Ο πρόεδρος του ΠΟΗ, ο κύριος Ντεμπρεγεσούς, είπε ότι 83% των ανθρώπων στην Αφρικανική Ήπειρο δεν είχε πρόσβαση ούτε σε μία δόση του εμβολίου. Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει τόσο τεράστια ανομοιογένεια σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, δεν μπορεί κανείς ποτέ να μιλήσει για εκρήζωση ενός πανδημικού ιού, έναν ιό με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε, έναν ιό όμως ο οποίος μας διδάσκει την αλληλεγγύη στον κόσμο, μας διδάσκει ότι η πρόσβαση στον εμβολιασμό και η διάθεση των εμβολίων πρέπει να έχει αυτή την παγκόσμια προοπτική μέσα της, όπως και η προοπτική της προσέγγισης της δημόσιας υγείας σε ένα περιβάλλον, σε ένα framework, όπως το λένε στο εξωτερικό, της ενιαίας υγείας. Ότι δεν είναι μόνο οι πανδημίες, δεν είναι μόνο η ασφάλεια του φαγητού, της τροφής μας, δεν είναι μόνο το κλίμα. Είπαν χτες ή προχτές, αν δεν απατώ, ότι το 99% του κόσμου αναπνέει βρώμικο αέρα έξω.
Ξέρετε, πάνε να πει βρώμικος αέρας, πάνε να πει αέρας με μικροσωματίδια, τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας. Μία από τις χειρότερες περιοχές είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Η Ανατολική Μεσόγειος. Η αντιμικροβιακή αντοχή, μπορεί να πει πολύ περισσότερα γι' αυτό ο κύριος Ζαούτης από μένα, η ζωονόση και αυτή η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον που οδηγεί στη γένεση αυτών των νέων ιών και φυσικά και άλλα προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε σαν μια ενιαία προσέγγιση. Αυτά από μένα. Νομίζω έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα. Μάθαμε αρκετά, αλλά οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι ουσιαστικές και να αποδώσουν περισσότερο από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιόδρα, για την παρέμβασή σας. Καλωσορίζω τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, πολύτιμο βοηθό μας μαζί με τον κύριο Τσιόδρα με την παρακολούθηση και την ανάλυση των μελετών που κυκλοφορούν για να καταλαβαίνουμε κι εμείς και να ενημερώνουμε τους πολίτες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Δημόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω. Είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, μετά το καλοκαίρι περιμένουμε μία νέα πάλι έξαρση, επειδή ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός στον πλανήτη που δεν έχει κάνει ούτε μία δόση του εμβολίου, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και πόσο περισσότερο θωρακισμένοι θα είμαστε από γνώσεις το επόμενο φθινόπωρο? Να ξεκινήσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Τσιόδρας, ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για την επικράτηση αερογενών, υγιεινών λοιμόξεων και τη δημιουργία νέων. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε πολύ σωστά. Επομένως, χρειάζεται ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας σε όλα τα κράτη, το οποίο όχι μόνο να στηρίζεται σε σύγχρονες δομές, σε ενίσχυση των υποδομών, γιατί αποδείχθηκε ότι όταν έχει μια μεγάλη κρίση, μόνο ένα στιβαρό εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει και να καλύψει, αλλά να υπάρχει και ένας νέος προσανατολισμός προς νέες τεχνολογίες, προς ενίσχυση και στα πανεπιστήμια, αλλά και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη οργάνωση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάστηκε το νομοσχέδιο και είναι μια πολύ θετική κατεύθυνση. Να ενισχυθούν και οι ειδικότητες τις οποίες κατά κάποιο τρόπο τις είχαμε παραμελήσει. Είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στη χειρουργική, στην ογκολογία, στην καρδιολογία. Η έρευνα, και το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Τσιόδρας, στα αντιβιωτικά, είχε μείνει πίσω. Η φαρμακευτική αντοχή, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που είναι η ουσία των θανάτων σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε όταν οι ασθενείς ξεπεράσουν την συγκεκριμένη ογενή λίμωξη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι επαγγελματικές σχέσεις των γιατρών στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας πρέπει να απελευθερωθούν. Είμαστε πολλά χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΣΥ, χρειαζόμαστε να υπάρχει πλήρης, αλλά για όποιον θέλει, όχι αποκλειστική απασχόληση, ούτως ώστε να υπάρχει και μία όσμωση και με άλλους φορείς. Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρχει ετοιμότητα ακόμα και σε παραγωγή εμβολίων, αν αυτό χρειαστεί. Είδαμε την έλλειψη φτηνών φαρμάκων που διαπιστώθηκαν σε πολύ προηγμένα κράτη, αναφέρθηκε και σε προηγούμενες συζητήσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Η ταχύτητα εκτέλεσης κλινικών μελετών είναι πολύ ουσιαστικό να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρξει και μία πίεση στους φορείς, στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων. Ο ΕΟΦ, η ΕΕ δουλεύουν πολύ καλύτερα τώρα, ούτως ώστε οι κλινικές μελέτες να πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε την ανάγκη που είχαμε για την παραγωγή νέας γνώσης στο πλαίσιο της πανδημίας. Και βεβαίως εμείς ως Πανεπιστήμιο θεωρούμε ότι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή, τα στελέχη μας δώσαν τον αγώνα, ένα λαμπρό παράδειγμα είναι ο κύριος Τσιόδρας, να πούμε ότι το 40% των κλινών COVID και των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στην Αττική είναι από στελέχη, από κλινικές, από συναδέλφους της ιατρικής σχολής. Συμβάλαμε στην ενημέρωση και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Τσιόδρας, η ενημέρωση του κοινού αλλά και η διαρκής επικαιροποιημένη γνώση των γιατρών.
διότι οι γιατροί καλούνται να αντιμετωπίσουν πράγματα τα οποία προφανώς δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους και με τα προβλήματα αυτά όταν είχαν κάνει την εκπαίδευσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και για την συντομία της παρέμβασής σας, γιατί ο χρόνος είναι λιγοστός και θέλω να ακουστούν όλες οι απόψεις. Ο κύριος Θεοκλής Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή παρακολουθώ πολύ στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον και τους πίνακες με τις αναλύσεις που δίνατε, εκτός της πορείας της πανδημίας όπως την καταγράφετε και θα μας αναλύσετε, θέλω να μου εξηγήσετε και τι συμβαίνει με τις επαναλημώξεις. Από τους ακροατές μου στο ραδιόφωνο του Skai έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πόσο ανησυχητικός είναι ο ρυθμός των επαναλημώξεων που παρατηρείτε ή αν είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και το περιμένετε. Ευχαριστώ πολύ. Όταν πρωτοείδαμε το στέλεχος όμικρον, το στέλεχος αυτό που έχει αυξημένη μεταδοτικότητα, τα κράτη παγκοσμίως που αντιμετώπισαν αυτό το στέλεχος ξεκίνησαν να βλέπουν επαναλημώξεις. Ήταν αναμενόμενο πως με αυτό το καινούριο στέλεχος θα δούμε επαναλημώξεις και όντως αυτό έχει γίνει και εδώ. Δηλαδή από τέλος Δεκεμβρίου μέχρι τώρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ρυθμός επαναλημώξεων. Πάρα πολύ, αναλογικά όμως, είναι ακόμα ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι στο 3% όλων των λοιμώξεων. Οι επαναλοιμώξεις, επειδή σημαίνει υπάρχει κάποιο επίπεδο ανοσίας, είτε από αντισώματα, είτε από την κυταρική ανοσία που είναι δύσκολο να τη μετρήσουμε, όντως θα είναι πιο λίγο σοβαρά και θα είναι μειωμένη η θνητότητα που σχετίζεται με τις επαναλοιμώξεις. Κάποια στιγμή, στην πορεία της εξέλιξης της πανδημίας, όλοι θα έχουμε επαναλήμωξη. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και προσθέσαμε αυτόν τον δείκτη στις αναφορές μας, γιατί ακολουθήσαμε τις οδηγίες των υπόλοιπων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουμε, επειδή είχε ανέβει ο αριθμός, και εμείς να δηλώνουμε ξεκάθαρα τι γίνεται με τις επαναλήμωξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας, όλοι ρωτούν πότε θα δούμε αυτή την περίφημη κάμψη, την οποία περιμέναμε με το που θα ζεστάνει ο καιρός, θα ανοίξουν τα παράθυρα, θα λειτουργήσουν εξωτερικοί χώροι. Βλέπουμε πράγματι μια κάμψη, αλλά ενδεχομένως θα την περιμέναμε κάπως μεγαλύτερη. Μπορείτε να μας την προσδιορίσετε χρονικά? Εάν κοιτάξουμε την ιστορία πίσω και κοιτάξουμε την ιστορία που αφορά τις πανδημίες, οι περισσότερες πανδημίες κράτησαν 2 χρόνια και είδανε το τέλος της πανδημίας να ξεκινάει στη διετία. Η ουρά μπορεί να πάει και 3 και 4 χρόνια. Είναι αναμενόμενο και πως αυτή η πανδημία θα ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Όταν μιλάμε όμως για την κάμψη, πρέπει να συζητήσουμε ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι πρέπει από εδώ και πέρα να παρακολουθούμε για να δούμε αυτή την κάμψη ή να αξιολογήσουμε αυτή την κάμψη. Τα κρούσματα πλέον δεν είναι ο σκληρός δείκτης που πρέπει να παρακολουθούμε και γενικότερα παγκοσμίως είναι αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει το θέμα των επαναλημώξεων. Οι περισσότεροι, είτε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, είτε έχουν κολλήσει, είτε έχουν εμβολιαστεί. Οι δείκτες που προτείνονται παγκοσμίως είναι η σοβαρή νόσο, η νοσηλεία και ο θάνατος. Και επειδή έχουν αλλάξει... έχει αλλάξει ο τρόπος testing στα άλλα κράτη. Πλέον, εάν δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο testing, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τον αριθμό κρουσμάτων. Και έτσι πρέπει σιγά-σιγά να φύγουμε από το δίκτυο κρουσμάτων και να μετράμε την επίπτωση της πανδημίας με τον αριθμό νοσηλιών, σοβαρών νόσων και θάνατων. Ωραία. Θα επανέλθω μετά, αλλά θέλω να πάμε τώρα στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να τον ρωτήσω, πρώτον, επειδή δεν έχω καταλάβει ότι είναι σαφές, αν αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν ακούω για άρση περιορισμών, εγώ δεν καταλαβαίνω τι έχει μείνει πια, μια χαρά κυκλοφορούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ενδεχομένως περιορισμοί που να εμποδίσουν το τουριστικό κύμα που αναμένουμε από τον Μάιο. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι,
αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός από τον Μάιο να υπάρξει κάποια άρση περιορισμών που να διευκολύνει το τουριστικό ρεύμα που περιμένουμε. Και το δεύτερο, αν μετά το φθινόπωρο που όπως είπε και ο κύριος Λεσό και ο κύριος Τσιόδρας, το σύστημα υγείας θα είναι περισσότερο θωρακισμένο, γιατί άντεξε μεν φέτος το χειμώνα, αλλά πιέστηκε σημαντικά. Λοιπόν, πρέπει κατά την άποψή μου σιγά σιγά την κουβέντα να του πηγαίνουμε συνολικά στο σύστημα υγείας της χώρας. Γιατί ξέρετε, όταν βλέπουμε μια πανδημία αποσπασματικά από το σύστημα υγείας, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να έχεις την σαφή εικόνα. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό που λέτε, από το δεύτερο ουσιαστικά ερώτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας είχε διαχρονικά προβλήματα. Τα οποία προβλήματα, θα το πω ευθέως, οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούσαμε να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Ήρθε η πανδημία και η πανδημία έπρεπε ένα συγκεκριμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Θα το πω λίγο με έναν ποδοσφαιρικό όρο. Αν έχεις μια συγκεκριμένη ομάδα να κατέβει να παίξει, αυτή είναι η ομάδα. Το παιχνίδι είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Εκεί λοιπόν πρέπει να κρυθεί ο καθένας μας τι έγινε και τι πρέπει να γίνει σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πράγματι, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια μπορεί να ακούγεται ως μαθηματικός τύπος ή ως αριθμός, αλλά το να γίνουν οι 550 κλίνες ΜΕΘ, 1.300 κλίνες ΜΕΘ με το ιδιωτικό τομέα, ρωτήστε τον Γιάννη τον Κοτσιόπουλο που είναι εδώ πέρα ο Γενικός Γραμματέας, αν αυτό γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έγινε μέσα σε 4-5 μήνες. Το να έρθεις ξαφνικά και να πεις σε σημεία τα οποία υπήρχε πρόβλημα στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι βρίσκω γιατρούς και στελεχώνω και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί και δεν υπάρχουν νοσηλευτές, γιατί όσοι μπορούσαν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα μπήκανε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Και από την άλλη πλευρά, το να έχεις διαχρονικές παθογένειες που θα τις δούμε και πρέπει να τις πούμε. Και μέσα στα νοσοκομεία μας, με ποσοστά νοσοκομειακών λοιμόξεων πολύ περισσότερα από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με μια ολόκληρη παιδεία και κουλτούρα που έχει στην πραγματικότητα μια απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να δίνεται από τα νοσοκομεία, ήταν προβλήματα που ήρθε η πανδημία και απλώς τα ανέδειξε. Υπ' αυτή την έννοια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη πρωτίστως στη μεγάλη προσπάθεια, και σήμερα είναι η ημέρα υγείας των γιατρών και των νοσηλευτών, άντεξε και με βάση τις δυνατότητες τις οποίες έχει. Και τώρα έρχεται η ώρα να μπούμε σιγά σιγά και να δούμε. Και με συγχωρείς που φεύγω, Βασίλη Χιώτης, από την ερώτηση, όχι, αλλά θέλω καθόλου να πάω είναι πολύ στον πυρήνα του πράγματος. Τι πρόβλημα έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα? Εγώ, βέβαια, είμαι από τους ανθρώπους που γνωρίζω για θέματα υγείας, αλλά δεν είμαι άτομο που έρχομαι από τα θέματα υγείας. Όλοι εδώ πέρα, λίγο πολύ, είστε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε με τον άλλο φαϊβήτα τρόπο στο σύστημα υγείας. Δεν έχουμε δει ποτέ αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την πλευρά του πολίτη, από την πλευρά του ασθενούς. Μέχρι σήμερα πάμε να δούμε ποια είναι η θέση του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον κατευθύνει κανένας στο τι πρέπει να κάνει. Το αν πρέπει να τρώει συγκεκριμένα σωστά ή άσχημα, το αν πρέπει να κάνει εξετάσεις και πότε πρέπει να τις κάνει τις εξετάσεις του, το αν τυχόν έχει κάποιο πρόβλημα και αν πρέπει να το παρακολουθήσει, ενώ οργανωμένα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει οργανωμένα. Μπορεί κάποιος από όλους μας να έχει φίλο ένα γιατρό, να τον πάρει ένα τηλέφωνο, να πει «Με πονάει εδώ πέρα, αυτό πήγαινε σε ένα γνωστό που έχω στο τάδε νοσοκομείο να σε εξετάσει». Άρα, ο πολίτης, η πρώτη επαφή που έχει με την υγεία είναι ότι κανένας δεν τον κατευθύνει για το τι πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια λοιπόν αυτός ο πολίτης θα απευθυνθεί σε κάποιον γνωστό του που βρίσκεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν θα έρθει το πρόβλημά του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και έχουμε λοιπόν το φαινόμενο ότι ξαφνικά τα νοσοκομεία έχουν το ρόλο ότι με πονούσε για 2 μήνες το πόδι, ο ίδιο νοσοκομείο εφημερεύει ο τάδε, έχω ένα γνωστό εκεί πέρα, καλό ορθοπαιδικό να πάω. Τι φάρμακο να πάρω? Ο γιατρός λέει αυτό, αλλά εμένα μου είπε ο ξάδελφός μου ότι για το κρυολόγημα το οποίο είχε πρέπει να πάρει αυτό το φάρμακο. Αυτή είναι η θέση του πολίτη στο σύστημα. Αυτό πρέπει να αλλάξει από την αρχή. Η υγεία δεν είναι ούτε φάρμακο, ούτε νοσοκομεία, ούτε πρωτοβάθμια, ούτε προληπτικές εξετάσεις. Είναι όλο. Άρα τι λέμε τώρα, Βασίλη Χιώτη? Και αυτά είναι δίδαγμα της πανδημίας. Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να κατευθύνουμε τον πολίτη τι πρέπει να κάνει.
πρέπει ο καθένας να έχει έναν προσωπικό γιατρό, όχι ως φόβητρο ότι δεν θα τον αφήσει να πάει στο νοσοκομείο, αλλά ότι θα τον κατευθύνει. Θα είναι το πρώτο τηλέφωνο. Να ξέρω, έχω κάτι, τι πρέπει να κάνω, πότε πρέπει να κάνω την εξέτασή μου, τι τρόπο ζωής πρέπει να κάνω βάσει των εξετάσεων των οποίων έχω. Αυτός ο άνθρωπος να έχει πρόσβαση σε διάφορες δομές μέσα στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Όταν χρειάζεται να πάει στη δευτεροβάθμια, η οποία δευτεροβάθμια θα έχει έναν χάρτη υγείας που δεν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τοπικών βουλευτών, αν πρέπει σε ένα σημείο να υπάρχει νοσοκομείο ή γιατρών, ότι επειδή είμαστε πολλοί γιατροί εδώ πέρα, πρέπει ο καθένας να έχει την κλινική του, αλλά θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ίδιου του πολίτη. Και αυτός ο πολίτης θα παίρνει τα φάρμακα που πρέπει να πάρει, όχι για να εξυπηρετεί το ότι πρέπει να καταναλωθούν φάρμακα, αλλά γιατί αυτά τα φάρμακα θα είναι χρήσιμα για τον πολίτη. Και όλο αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο δημόσιο, είναι και ιδιωτικό. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ιδιωτικές δομές που βρίσκονται και να τις αντιμετωπίζουμε με ένα διαχωριστική καμπή ότι εδώ είναι δημόσιο, εδώ είναι ιδιωτικό. Όπου έχω θέμα με το δημόσιο θα πάρω τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. Και στην πανδημία φανταστείτε ότι υπήρξαν ιδιωτικές κλινικές που εφημέρευαν μαζί με το ΕΣΥ. Φανταστείτε, θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε πριν την πανδημία, ότι το Ντινάν θα έμπαινε στις εφημερίες, ότι το ιατρικό και το υγεία θα μπαίνανε στις συνθήκες να εξυπηρετούν COVID περιστατικά, ότι οι κλίνες μεθ των ιδιωτικών κλινικών στο σύνολό τους θα διαχειρίζονταν από το ΕΚΑΒ. Άρα ένα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό που λέει και ο καθηγητής προηγουμένως. Αν θέλουμε να έχουμε γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, είναι ένα κομμάτι μισθολογικό κόστος και ένα κομμάτι εξέλιξης, αλλά θα πρέπει ο καλός γιατρός να του δίνεται η δυνατότητα να χειρουργεί. Με έχουν κατηγορήσει πολύ στο τελευταίο νομοσχέδιο για τα απογευματινά χειρουργεία. Ναι, τα απογευματινά χειρουργεία και με ιδιωτικούς όρους δίνουν τη δυνατότητα σε καλούς γιατρούς να βλέπουν ότι μπορούν να παραμένουν στο σύστημα και να χειρουργούν και να έχει και μια εναλλακτική φθηνή ο πολίτης. Αυτά λοιπόν όλα τα διδάγματα, για να έρθω τώρα στο πιο βραχυπρόθεσμο, δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε με την πανδημία. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όπως η βάση που δημιουργήθηκε και ο χείρα ουσιαστικά, ότι ήταν ότι είδαμε ότι από τα εμβόλια δεν μπορεί να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όλοι μαζί να μοιραστούμε τα εμβόλια και άρα να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και κρίση συνολικά. Δεν μπορεί να μην δούμε, επειδή βρίσκεται και εδώ πέρα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ότι τελικά η πλήρης εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες αγορές στο κομμάτι της υγείας θα πρέπει να επανεξεταστεί, όχι με όρους απομονωτισμού ή με όρους περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά με όρους ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας. Και έρχοντας σε αυτά που έχουν ενδεχομένως και περισσότερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ναι, προφανώς και στη νέα φάση η πανδημία είναι εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει δίπλα μας. Βλέπουμε και τους δείχτες οι οποίοι υπάρχουν, δεν την αγνοούμε. Αλλά προφανέστατα μπαίνουμε σε μια νέα κανονικότητα που μιλάει σε μια άρση των περιορισμών. Όχι, δηλαδή οι εμβολιασμένοι, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πια περιορισμοί. Είναι, η μάσκα έχει μείνει, όλο το άλλο το πλαίσιο. Αλλά σιγά σιγά τους θερινούς μήνες, όπως και η Επιτροπή γνωρίζει, έχουμε τα δυνατότητα με τους επιδημιολογικούς δείχτες να πάμε σε μια περισσότερη άρση. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το φθινόπωρο. Και η προετοιμασία έχει να κάνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να εμβολιαστούμε όταν χρειαστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και τις ενίσχυσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας που γίνονται τώρα, οι ενέργειες, και από τώρα κάνουμε τους σχεδιασμούς στο τι θα χρειαστεί. Και για να κλείσω, κάτι που αφορά τον ΕΟΔΥ και στην έρευνα που έγινε, επειδή έγινε μια μεγάλη κουβέντα και είναι άλλη μια κριτική που έχουμε με τις υποχρεωτικότητες στα εμβόλια. Ναι, οι σκληροί δείχτες ήταν και προϊόν της υποχρεωτικότητας. Το ότι έχουμε πάει στο μισό στους θανάτους από ό,τι είχαμε πριν από δύο μήνες, παραμένοντας σε νούμερα που δεν μας ευχαριστεί προφανώς ακόμα, έχει να κάνει ότι όταν ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο ήμασταν με 55% εμβολιασμό γενικό πληθυσμό και 65% ενήλικους και τώρα πια είμαστε κοντά 85% στους ενήλικους. Και ο ΔΗ θα παρουσιάσει και επίσημα τα στοιχεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή να τα πούμε, να ακούγονται. Μέχρι τέλη Μαρτίου στους 27.000 θανάτους που είχαμε, 22.000 ήταν συμπολίτες μας ανεμβολίαστοι και στους 15.500 ανθρώπους που ήταν στις εντατικές είτε διασωληνωμένοι είτε χρειάζονταν εντατική, οι περίπου 13.500 ήταν ανεμβολίαστοι. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τώρα που το αναφέρετε, το ανέφερε και ο κύριος Ζαούτης, σκέφτεστε οι ανακοινώσεις της πορείας της πανδημίας να αλλάξουν ταυτότητα? Γιατί είχαμε μάθει κάθε φορά να ακούμε μια ανακοίνωση που να λέει τόσοι θάνατοι, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσα κρούσματα. Έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος,
ότι αυτό το μείγμα πια πρέπει να αλλάξει. Γιατί στρεβλώνονται τα μηνύματα αν συνεχίζεται να ανακοινώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Τώρα αυτό δεν θα κλέψω τη δόξα των επιστημόνων, αλλά το λέω πάλι, προσπαθώ να το. Θέλω και του κ. Τσιόδρα την άποψη γι' αυτό. Αμέσως. Και αμέσως τι γίνεται. Πάμε στο πρώτο. Τα κρούσματα προφανώς άλλη αξία είχαν όταν η μεταδοτικότητα μιας νόσου ήταν πολύ μικρότερη και η νοσηρότητα πολύ μεγαλύτερη. Οι σκληροί δείχτες είχαν μια μεγάλη σημασία και ως προς το κομμάτι τήρησης των μέτρων και κυρίως και για εμάς τους ίδιους, το να ξέρουμε την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί μπορεί να έχουμε 650 κλίνες για περιστατικά COVID, αλλά γνωρίζουμε πότε πιέζονται αυτές οι κλίνες. Οι θάνατοι πάλι είχαν ένα νόημα να βλέπουμε και να απευθυνόμαστε στον πληθυσμό και να του λέμε και για λόγους ότι πρέπει να εμβολιαστεί, αλλά και να τηρεί τα μέτρα. Δεν πρέπει να τους φοβόμαστε τους δείχτες. Δηλαδή, οι δείχτες μπορούν να λέγονται, να τους αξιολογούμε, αλλά δεν είναι και αυτοσκοπός οι δείχτες. Αυτοσκοπός είναι σιγά-σιγά να μπορούμε να προστατεύσουμε τον πολίτη, ώστε να μπει σε μια κανονικότητα και να συνυπάρχει σε πρώτη φάση με την πανδημία και στην πορεία να μπορέσει αυτό να γίνει μια ενδημική διαδικασία. Κύριε καθηγητά, τι λέτε? Να σας πω την αίσθηση που έχω, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η Σκωτία, από την 1η Μαΐου, θα περάσει σε ένα σύστημα καταγραφής, το οποίο θα αφορά μόνο τα σοβαρά περιστατικά. Τα περιστατικά που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Έχω την αίσθηση ότι η ανθρωπότητα γενικά θα πορευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Τι σημαίνει αυτό? Το είπα λίγο διαφορετικά όταν πρωτοτοποθετήθηκα, θα το επαναλάβω. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χαμηλού κινδύνου, έχει συμπτωματολογία η οποία πλέον μοιάζει και με τη γρήπη. Αυτή τη βδομάδα ανακοίνωσαν οι Άγγλοι 9 νέα συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν και πολλά της κοινής γρήπης. Είσαι χαμηλού κινδύνου λοιπόν άνθρωπος, επιτηρείς την υγεία σου μέχρι να γίνεις καλά, δεν κάνεις καν τεστ, μένεις σπίτι, αυτό λένε οι Σκοτσέζοι, η Σκωτία. Και επανέρχεσαι στη δραστηριότητα όταν μένεις χωρίς συμπτώματα. Σας θυμίζει κάτι? Αυτό που κάναμε για τη γρήπη. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η ανθρωπότητα σιγά σιγά θα περάσει μια διαδικασία που οι άνθρωποι αυξημένου κινδύνου θα ελέγχονται για να πάρουν θεραπεία γρήγορα. Σήμερα είδα μια μελέτη, η οποία είναι από την Ταϊβάν, παρακαλώ, δημοσιεύτηκε στο μεγαλύτερο αμερικανικό περιοδικό, το Clinical Infectious Disease, το οποίο λέει αν πάρεις σε 48 ώρες θεραπεία για τη γρήπη, με το τάδε εισπνεόμενο φάρμακο έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με το τάδε χάπι από το στόμα. Γιατί το λέω? Γιατί πόσοι άνθρωποι αναζητούν βοήθεια ενώ είναι αυξημένου κινδύνου σε 48 ώρες για ένα πρόβλημα? Ένα 13%. Άρα σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος αυξημένου κινδύνου θα ελέγχεται, θα παίρνει γρήγορα θεραπεία ώστε να αποφύγουμε τη σοβαρή έκβαση. Η επιτήρηση θα περάσει από την απλή καταγραφή αριθμών στην καταγραφή σοβαρών περιστατικών στο νοσοκομείο. Θα ελέγχονται οι άνθρωποι στους χώρους αυτούς, οι άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, για να τους δίνουμε γρήγορα θεραπεία. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή είναι η λογική. Προς τα εκεί θα κινηθούμε. Εκτός και αν αλλάξει ο ιός. Κύριε Δημόπουλε, κάτι θέλετε να πω? Να πω κάτι σε αυτό. Τα πολλά τεστ σε κάθε ασθενή ο οποίος εμφανίζεται στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου έχουν δημιουργήσει το εξής θέμα. Έρχεται ο άλλος με έφραγμα του μυοκαρδίου, με γαστροεργία, μυαγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κάνουμε ένα τεστ, βρίσκεται θετικός, δεν έχει συμπτώματα που να έχουν σχέση με το COVID. Αυτή τη στιγμή όμως πάει και μπαίνει σε μονάδα COVID. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε μία υπερφόρτωση των μονάδων COVID με περιστατικά για τα οποία δεν είναι έτοιμες να τα διαχειριστούν, που αφορούν όλη την παθολογία και πολλές φορές και άλλες ειδικότητες, και γίνεται και μία λαθεμένη, κατά τη γνώμη μου, καταγραφή ως άτομο το οποίο πάσχει από COVID. Επομένως, αυτό που λέει ο κύριος Τσιόδρας, το σιγά σιγά να περάσουμε σε μία επόμενη φάση, να μην έχουμε αυτό τη θεοποίηση του τεστ, και το οποίο δημιουργεί και τα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και αυτά που ανέφερα, ίσως μας επιτρέψει να περάσουμε σε μία κανονικότητα. Σίγουρα, να έχουμε υπόψη μας, είμαστε ένας γερασμένος πληθυσμός, και στο σύστημα υγείας θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στα μεταδοτικά νοσήματα. Να φύγουμε από το παραδοσιακό καρδιαγκιακά ογκολογία, να δούμε μπροστά μας ότι οι μεταδοτικές ιογενείς λοιμώξεις και όχι μόνο,
αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Θέλω να επιστρέψω στον κύριο Ντελσό για να τον ρωτήσω. Είναι πολύ σημαντική αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Αντιμετώπισης Κρίσεων και Ετοιμότητας, την οποία προεδρεύεται. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής της πανδημίας. Οι μεταλλάξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν έχουμε δει κάποια καινούργια στον ορίζοντα, αλλά όλοι το φοβούνται. Και το δεύτερο είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να στηρίζει την καταπολέμηση της πανδημίας με πόρους, διότι ήταν ίσως εύκολο στο πρώτο κύμα που δεν υπήρχε άλλη ανάγκη, αλλά τώρα υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει ένα κύμα ακρίβειας που μαστίζει όλες τις αγορές. Πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί αυτή η προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη με πόρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που όπως λέτε θα επιστρέψει το φθινόπωρο? You know, you mentioned the war in Ukraine. And of course, this is a very important element where, as you know, we also show solidarity between all member states and to try to help the Ukrainians and also the people receiving refugees. But we continue to fight against the COVID because the pandemic is still there. And actually, without giving fear to everybody, you have to know that a lot of Ukrainian people coming from Ukraine actually are not vaccinated. And so some of them are infected with the COVID. So it's a fact. I'm not saying we should stop them. That's not the point. But the point is something which is still there, so we need to take into account. That's the first element. Second element, as I said, we believe that the battle against the COVID will continue for some time. And that's something we want to continue to do because we believe this is important. And in that dimension, I would like to come back to something you said about the fact that many people in the world are not yet vaccinated. Let me tell you, the problem is not that we don't want to give the vaccines to them. The problem is simply they don't want to receive those vaccines. And actually, we are now in a situation where I can tell you member states are willing to give huge amounts of vaccines to protect those people, and simply they tell us we don't want those vaccines now. And that's a real problem. Because if they don't get vaccinated, the risk that a new variant will develop and which will come back to us is there. But they simply don't want to do it. And again, maybe one last point on that aspect, because you know, sometimes in Europe, we have a tendency to criticize ourselves too easily. Should I remind you that in the worst moment of the crisis, one big country in the world, the US, decided to completely close the borders and to stop all exportation. And the only part of the world which was solidarity with the rest of the world is Europe, you know? At that time, Canada, Mexico, Japan, Australia, all those countries were able to start their vaccination because of the solidarity of Europe. Without us, they would have lost months and months, meaning people dying, more people dying. So again, talking about solidarity, we are solidaire. We will continue to invest in COVID. We will continue to do everything which is needed. But clearly, we have shown the solidarity also with the rest of the world, which is, I believe, is important. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Να επιστρέψω στον Υπουργό Υγείας. Αφήσατε ένα ερώτημά μου αναπάντητο. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι οι αποφάσεις μόνο ελληνικές, είναι ευρωπαϊκές. Αλλά επιμένω να ρωτάω τι θα γίνει μετά τον Μάιο. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η πανδημία θα έχει υποχωρήσει. Και υπάρχει μια αγωνία κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αν θα υπάρχουν περιορισμοί, γιατί αυτοί πάντα δυσκολεύουν κατά την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ήδη έχουν γίνει 3-4 συζητήσεις στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Εδώ πέρα είναι και ο Σωτήρης και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, ο καθηγητής, και ο Θεοκλής ο Ζαούτης. Είναι και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας. Επεξεργαζόμαστε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη που ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να τον ανακοινώσουμε κιόλας την εβδομάδα την οποία έρχεται, δηλαδή τις επόμενες μέρες, όπου θα είναι το πλήρες πλαίσιο βάσης αποκλιμάκωσης που θα ξεκινήσει από το Μάιο μέχρι τέλη του καλοκαιριού με την έννοια της επαναξέτασης. Εδώ δεν πρέπει να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα. Η όποια αποκλιμάκωση δεν γίνεται για λόγους
οικονομίας ή οικονομικών γίνεται για λόγους ότι μπορούν να επιτρέψει αυτή την αποκλιμάκωση τα επιδημιολογικά στοιχεία και αυτό το μοντέλο ακολουθούν και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και προφανέστατα θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο γιατί όπως και πολύ σωστά υπόθηκε η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα. Εάν λόγου χάρη έχουν αποφασίσει διαφορετικές χώρες την αναστολή της επίδειξης πιστοποιητικού για να μπουν σε κλειστούς χώρους ή σε διαφορετικούς χώρους δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση η χώρα μας. Είναι λοιπόν οι ανακοινώσεις θα γίνουν, θα αφορά μια ευρύτερη αποκλιμάκωση πάντοτε στα πλαίσια και των εισηγήσεων της Επιτροπής πολιτικές. Είναι και πολιτικές οι αποφάσεις, αλλά λαμβάνεται υπόψη οπωσδήποτε η εισήγηση των επιστημόνων που γίνεται. Και σίγουρα, και αυτό πρέπει να το λέμε από τώρα να το ξέρουμε, ότι η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Οι όποιες αποφάσεις έχουν να κάνουν με τη μετάλλαξη που αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε και τις δυνατότητες που έχουμε και την πίεση η οποία υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπωσδήποτε η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη σε μια επάνωδο της πανδημίας στο φθινόπωρο που όχι απλά δεν πρέπει να αποκλείουμε, αλλά πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για να την αντιμετωπίσουμε. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, οι ακριβείς ανακοινώσεις θα γίνουν, αλλά θα περιλαμβάνουν την αποκλιμάκωση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Δημόπουλο και τον κύριο Τσιόδρα. Μου απάντησε, αλλά μερικώς ο κύριος Δελσό. Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος να δούμε μια νέα μετάλλαξη που να αλλάξει τα δεδομένα, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε μεταλλάξεις, συγγνώμη δεν είμαι επιστήμονας, θα το πω πολύ απλά, η μία καλύτερη από την άλλη. Θέλω να πω περισσότερο μεταδοτική, αλλά με λιγότερα προβλήματα. Νομίζω το είπε ο κύριος Ζαούτης ότι η ιστορία των πανδημιών και είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη. Επικρατούν στελέχη τα οποία δίνουν στον ιό ένα πλεονέκτημα επιβίωσης για να επικρατήσει τον άλλο στελεχόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκοτωθεί ο ξενιστής, να το πούμε έτσι. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον ιό να μπει μέσα στα κύτταρα και να πολλαπλασιάζεται πιο αποτελεσματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την εικόνα που είδαμε από μια σοβαρή λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, από πνευμονία, σιγά σιγά να περιορίζεται στο ανώτερο αναπνευστικό και να μοιάζει, όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, πιο πολύ προς κοινό κρυολόγημα η γρήπη. Κύριε Ζαούτη, κύριε Τσιόδρα, υπάρχει περίπτωση αυτή η αρχή να ανατραπεί, γιατί αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο που δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πάντα υπάρχει περίπτωση, αλλά όπως σας είπε, η ιστορία των ιών είναι αυτή πως γίνονται πιο μεταδοτικό για να επιβιώσουν. Και με αυτόν τον τρόπο πιο λίγο σοβαρό η νόσο από αυτούς τους ιούς. Θα περάσουμε σε μια φάση που ο κορονοϊός αυτός θα επικρατήσει ενδεμικά και θα είναι σαν τους άλλους κορονοϊούς που κυκλοφορούσαν πριν την πανδημία κάθε χρόνο και δημιουργούσαν κρυολογήματα. Κύριε Σιώρε, και κάντε εγώ παρακαλώ και τον επίλογο της συζήτησής μας. Δεν θέλω να τον κάνω εγώ, προτιμώ να τον κάνετε εσείς. Να κάνω επίλογο. Τέσσερα με πέντε διαφορετικά σενάρια εξετάζουμε σαν επιστήμονες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι της παρούσης να σας πω το καθένα σενάριο αναλυτικά, αλλά θα επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό CDC, τον οργανισμό HERA και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί το mandate που έχουν, η δυναμική τους παρουσία στο χώρο, στη Ευρώπη συντονισμένα, να αποκρίνεται ταχύτατα, συλλογικά και αποτελεσματικά στην κρίση. Λυπάμαι, κύριε Ντελσό, δεν έγινε στην πρώτη φάση της επιδημίας. Λυπάμαι γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, η επιστήμη συνεχίζει να εξετάζει πολλαπλά σενάρια. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, αλλά ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Νομίζω αυτό είναι πάντα το δόγμα το δικό μας σαν επιστήμονες. Και νομίζω θα μάθουμε πολλά από την ανασκόπηση των δράσεων αυτών των δύο ετών και θα χτίσουμε πάνω σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ θερμά για την παρουσία σας.